Ένα σπουδαίο cast ηθοποιών, μουσικών και χοροδών ανεβάζει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής ένα θρησκευτικό έργο στηριγμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα. Το Βυζάντιο είναι αυτό που είναι η πραγματική μας μουσική και επειδή ήθελα να διασκεδάσω και αυτή τη διαμόρφωση του μύθου Χατζηνάσιου περί δυτικού συνθέτη που το λένε για να σε υποτιμήσουν, ας πούμε, περισσότερο, ότι δεν είναι ξαναμπουζούκι, ας πούμε, να παίξει, γιατί αυτό είναι ελληνική μουσική, με το πιάνο και με τα αυτά, είναι κρίμα ένας Έλληνας να ασχολείται με δυτικά πράγματα, με μελωδίες, τα γαλλικά σου γράμματα, και μετά και με τη τζαζ και το νοκάουτ που είχα κάνει και όλα αυτά. Λέω, ρε παιδί μου, για στάσου. Θέλω να κάνω ένα έργο να δείξω ότι αυτό που θα κάνω εγώ δεν μπορεί να το κάνει κανείς λαϊκός. Το συγκεκριμένο έργο βασίζεται σε πρωτότυπη βυζαντινή μουσική, εμπλουτίζεται με πολλά σύγχρονα στοιχεία και ουσιαστικά αποτελεί ένα ρέκβεμ για τη χαμένη βασιλεύουσα. Με νέα δομή, αλλά και συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα στους σολίστες και τους χοροδούς. Αυτό είναι δοκιμασμένο έργο για τρίτη φορά. Πρώτη φορά ήταν στην πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης 2 μέρες. Ήταν τρομερή η επιτυχία και ήταν και η πρώτη παγκόσμια, ας πούμε, εκτέλεση. Μετά, το 2007, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά, με 5.000 κόσμο αποθέωση και 2 μέρες πριν, sold out, στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πολιτιστικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Γρηγόρης Βαλτινός υποδίεται στο έργο τον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ενώ ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, το χρονικογράφο του Μαρμαρωμένου Βασιλιά, Γιώργο Φραντζή. Ένα έργο, ένα πραγματικά συμφωνικό έργο, βυζαντινοπρεπές, που αναδεικνύει μια άλλη διάσταση πολύ σημαντική του συνθέτη Χατζηνάσιου, όπου αναδεικνύεται όλο βεβαίως το story, τη μεγάλη βαρύτητα, αλλά και η δύναμη της χοροδίας στην ερμηνεία της. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης διευθύνει ο Παναγής Μπαρμπάτης. Αυτός με στεφάνωσε, μου βάφτισε τα παιδιά και από το αξίωμα του...